Κοινή γραπτή δήλωση με την οποία καταδικάζουν απερίφραστα τι επιθέσει εναντίον των Κιανόκρανων στο Λίβανο, εξέδωσαν οι ηγέτε Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία στο περιθώριο τη Συνόδου Μεντ 9 που διεξήχθη στην Πάφο. Ο Γάλλος πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για σκόπιμη στοχοποίηση των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ από το Ισραήλ. Πηγέ των Ηνωμένων Εθνών ανέφεραν ότι οι Ισραηλινά στρατεύματα άνοιξαν πύρα εναντίον τριών θέσεων που κατήχαν ειρηνευτικέ δυνάμει στην περιοχή προκαλώντα διεθνή κατακραυγή. Το Ισραήλ διευκρίνησε ότι εντοπίστηκε απειλή κοντά σε θέση τη Unifil στο νότιο Λίβανο, όπου ο στρατό διεξάγει ευρεία αεροπορική και χερσαία επιχείρηση κατά τη Χεσμολάχ. Παράλληλα, στο κοινό ανακοινοθέν των Med9, οι ηγέτε των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου κάνουν λόγο για συνέχιση τη στήριξη των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου, που διαδραματίζουν όπω σημειώνεται χαρακτηριστικά κρίσιμο σταθεροποιητικό ρόλο. Εκτιμάται ότι στη Δύση κερδίζει διαρκώ έδαφο η άποψη πω η επιστροφή ενό ισχυρού Λιβανέζικου στρατού στο νότο τη χώρα θα υποχρέωνε τη Χεσμολάχ να αποσυρθεί από τα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, ανοίγοντα το δρόμο για την αποκλιμάκωση στην περιοχή.